Τώρα, πάμε στα Γρεβενά. Κόκκινη γραμμή χαρακτήρισε ο Δήμαρχος των Γρεβενών, Γιώργος Αντασταμάνης, όσον αφορά την πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του Γιώργου Κασαπίδη να αναλάβει την κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη των Γρεβενών, ιδιωτική εταιρεία στη θέση της δημόσιας επιχείρησης των δικτύων, δηλαδή της ΔΕΔΑ. Υπάρχει μια μεγάλη κόντρα, ξέσπασε μετά από τη σύσκεψη την οποία είχαν και τόνισε αυτή την άποψη ο κ. Κασαπίδης. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και ο Γιώργος Αντασταμάνης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Περίμενα βέβαια η κόντρα που θα άνοιγε, η πρώτη κόντρα που θα είχαμε μπροστά μας και θα ζούσαμε σε επίπεδο αυτοδιοικητικό και πολιτικό να ήταν αυτή ανάμεσα στον νέο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο Κασαπίδη, με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον Θοδωρή τον Καρυπίδη. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, όπως και σε επίπεδο κυβέρνησης βέβαια δεν έχουμε μεγάλες κόντρες. Ανταυτού υπάρχει μια παραταξιακή, θα έλεγα, θα τολμήσω να πω, και εσωκομματική κόντρα, η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στον Γιώργο Αντασταμάνη, τον Δήμαρχο Γρεβενών, και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο Κασαπίδη. Αιτία είναι το φυσικό αέριο. Τι λέει το ρεπορτάζ τώρα του grevenioti.gr. Κόκκινη γραμμή χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Αντασταμάνης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, την πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη να αναλάβει την κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη των Γρεβενών, ιδιωτική εταιρεία στη θέση της δημόσιας επιχείρησης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, δηλαδή την ΔΕΔΑ. Να πούμε ότι η ΔΕΔΑ ήταν και είναι η εταιρεία όπου είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, δηλαδή με τον προηγούμενο Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Κασαπίδη, και με τον προηγούμενο Υπουργείο Ενέργειας, ότι θα πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Γιώργος Κασαπίδης σε μια συνάντηση που είχε με τους αυτοδιοικητικούς και αναφέρει στη Δεσκάτη, αναφέρει βέβαια στη συνάντηση αυτή το παράδειγμα της Δεσκάτης, εκεί αναφέρει το όνομα της ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλάβει να κάνει το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Θεωρώντας ότι είναι αναποτελεσματική ιδέα. Αυτό δεν το είπε ο κύριος Κασαπίδης γιατί ήθελε να φωτογραφίσει ότι θα πρέπει αυτό να γίνει στα Γρεβενά, απλά το έφερε σαν παράδειγμα. Αυτό βέβαια το διευκρίνησε σήμερα το πρωί στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η όποια παρεξήγηση υπάρχει. Από την πλευρά του όμως ο κύριος Αντασταμάνης επιμένει λέγοντας συγκεκριμένα ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, η ΔΕΔΑ, δηλαδή χρήματα, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, είναι αναποτελεσματική. Επανέρχεται ο κύριος Κασαπίδης και λέει ότι αν δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία θα γλιτώσουμε πολλά χρήματα, τα οποία αυτά χρήματα θα δοθούν στους Δήμους για να κάνουν συγκεκριμένα έργα. Μέχρι να δούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει, γιατί το σίγουρο είναι ότι και ο Δήμαρχος Γρεβενών, ο Γιώργος Αντασταμάνης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, θα έχουν σειρά επαφών, θα έχουν σειρά συσκέψεων για να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι συμφέρουσα και για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για τα Γρεβενά φυσικά. Αλλά και για τα Γρεβενά. Να πούμε ότι το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου δεν θα γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Σε πρώτη φάση θα είναι ένα δίκτυο το οποίο θα τροφοδοτείται με υγρό φυσικό αέριο, συμπιεσμένο με φορτηγά. Θα υπάρχουν δεξαμενές, οι οποίες δεξαμενές θα τροφοδοτούν το δίκτυο σε αυτούς που θα έχουν συνδεθεί. Πάντως, καλό είναι να λυθεί το θέμα, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει αντιπαράθεση. Αυτό που με φωτίζει εμένα, Δημήτρη, είναι ότι αν αυτή η αντιπαράθεση απλωθεί, θα βάλει και στο παιχνίδι και άλλους Δήμους. Για παράδειγμα, είναι το άρθρο Σοδεστικό. Το Δήμο Καστοριάς, μην ξεχνάμε, θυμάσαι ότι τα έργα κοινωνικής δικτύωσης που λέγανε τα έγινα κοινωνικής πρόνοιας και όλα αυτά τα πράγματα μέσα από τις αποζημιώσεις και τον ΤΑΠ. Να θυμίζουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό μοιάζει λίγο ως πολύ σαν αυτό το οποίο ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, όταν είχαμε στην περιοχή μας επισκέψεις από τον τότε εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, τον κύριο Φούχτελ, που εκεί κι αν δεν είχε πέσει πολιτικό γέλιο μια σειρά, όπως επίσης βέβαια το ότι υπήρχαν αμφισβητήσεις μέσα από τα δωράκια που δοθήκαν από τον ΤΑΠ ότι το έργο θα γίνει. Το έργο βέβαια συνεχίστηκε κανονικά, η αγωγός έχει ολοκληρωθεί, μέχρι να δούμε πότε θα μπει σε λειτουργία. Καλό είναι πάντως να μην υπάρχουν έτσι θέματα, να λυθούν. Πάντως είδαμε και μια παρέμβαση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, είπε δεν ξεκινάμε καλά. Μάλλον υποστηρίζει τη δική του πρόταση ως πρώην Περιφερειάρχης για μα το είναι, θέμα της Δημήτρη, ΔΕΔΑ. Είναι πολύ φυσιολογικό να, ο Θοδωρής ο Καρυπίδης να στηρίζει τη δική του πρόταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ταυτισμένος με τις πολιτικές της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά, μα ήταν ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Καρυπίδης, τι λέμε τώρα, εδώ, ήταν εκεί. Να θυμίσουμε εδώ ότι για το σκοπό αυτό είχαν δεσμευτεί το Δεκέμβριο του 2017 και για τις τρεις πόλεις 12,6 εκατομμύρια από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 1 εκατομμύριο ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, ενώ άλλα 7,5 εκατομμύρια ευρώ θα καλύπτουν με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλο 1,7 εκατομμύρια τα ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ. Πήρε η ΔΕΔΑ, λένε, πήρε λεφτά από την Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά την ιδιωτική εταιρεία και τη ΔΕΔΑ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον κύριο Αντασταμάνη.
και τον Περιφερειακό Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και αυτούς που θα εμπλακούν το επόμενο διάστημα. Εμείς πάντως θέλουμε να γνωρίζουμε πραγματικά με τη διαδικασία όλα στο φως, τίποτε εγκρυπτό, πραγματικά τι συμβαίνει. Γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί, κύριε Δασταμάνη, να είναι αναποτελεσματική η ΔΕΔΑ και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική η ιδιωτική εταιρεία. Δεν αφισβητούμε κανέναν. Μέχρι τώρα αποτελεσματική, νομίζω ο Κασαπίδης το είπε. Ναι, ο κύριος Κασαπίδης. Όχι, ο κύριος Δασταμάνης. Ναι, ωραία, αποτελεσματική είπε ο κύριος Κασαπίδης. Ότι ναι, κύριε Κασαπίδη, δεν μπορεί να είναι αναποτελεσματική η ΔΕΔΑ και αποτελεσματικό ο ιδιώτης. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν και από τη στιγμή που υπάρχουν και συμβάσεις. Από την πλευρά σας οφείλετε να τη σεβαστείτε. Πάντως, εγώ σε επικοινωνία που είχα με τον Περιφερειακό Δυτικής Μακεδονίας, αν θα μιλήσει για το θέμα αυτό, είπε ότι θα γίνει ένας δημόσιος διάλογος στα Γρεβενά να ενημερωθούν οι πολίτες από τον ίδιο, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, ποιες είναι οι θέσεις της Περιφερειακής Αρχής. Αυτό μου είπε ο κύριος Κασαπίδης. Μένει να δούμε, γιατί υπάρχει μια έκτακτη συνέντευξη τύπου αργά το βράδυ σήμερα του Αντιπεριφερειακού Γρεβενά του Γιάννη του Γιάτσου για το θέμα και θα τη δούμε αύριο στα δελτία ειδήσεων του Πεστόρα. Είναι πολλά τα λεφτά. Τα λεφτά τα οποία έχουν δεσμευτεί είναι πάρα πολλά. Είναι 12 ακόμα και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για τα Γρεβενά, όχι μόνο για το Δήμο Δεσκάτης, όχι μόνο για όλες τις περιοχές. Γενικά για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι λίγο πράγμα να συνδεθείς με το φυσικό αέριο, γιατί τα κοστολόγια πέφτουν σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, ότι πολλά πράγματα απελευθερώνονται.